Θέλω να σας ευχαριστήσω που είχατε την καλοσύνη να αποδεχθείτε την πρόσκλησή μας να έρθουμε σήμερα όλοι σε αυτήν την πατριαρχική κατοικία. Είναι η κατοικία της οικογένειας Βλαχογιάννη, η οποία το 1998 πήραν την απόφαση μετά την δική μου ενθρόνηση να προσφέρουν στην Εκκλησία την κατοικία τους, την πατρική κατοικία τους, προκειμένου να γίνει Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος. Ήταν μια μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη για τη Μητρόπολη, διότι έπρεπε να βρει τα κατάλληλα μέσα για να ανακαινήσει το σπίτι αυτό, να το εξοπλίσει και να γίνει πράγματι ένα Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος εδώ, στην καρδιά της Ελλάδος, όπως λένε, την Ιμαθία. Και προς το σκοπό αυτό, τόσο ο νυν Μητροπολίτης Κύτρος, ο κύριος Γεώργιος, ήταν πρωτοσύγκελος Μητροπόλεως, πατήρ Γεράσιμος, Μπεκές, αλλά και οι ελαχιστότητες μου, ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες. Κάναμε διάφορες επικοινωνίες και κατευθύνσεις μας δώσανε, ούτως ώστε να πετύχουμε το σκοπό για τον οποίο πήγαμε στις Βρυξέλλες. Στο έργο αυτό μας βοήθησε αποτελεσματικά ο τότε Περιφερειάρχης από τη Θεσσαλονίκη και έτσι ενετάχθη το έργο για να γίνει ένα μουσείο νεότερης ιστορίας και τέχνης. Έγινε η ανακαίνιση του κτηρίου, υπεύθυνος ήταν ο πατήρ Γεράσιμος. Φτάσαμε στο σημείο να είναι τελειωμένο πλέον το κτίριο, αλλά δεν είχαμε τον εξοπλισμό. Και τότε μας βοήθησε ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος μας έδωσε ένα ποσό 50 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, και έγινε όλος αυτός ο εξοπλισμός όλου του μουσείου. Η διαμόρφωση όλου του. Σε πρώτη φάση εγγενίασε το μουσείο ο τότε Υπουργός Πολιτισμού, ο κύριος Σπάγκαλος. Αλλά όταν εξοπλίστη, Υπουργός Πολιτισμού ήταν, όπως είπα, ο κ. Βενιζέλος, και είχαμε εδώ τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ο οποίος ήρθε προκειμένου να λάβει, να μετέχει στις γιορτές που είχαμε προς τιμή του Μητροφάνου Κρητόπουλου, του Μεγάλου Πατριάρχη της Αλεξανδρίας, ο οποίος ήταν βεριεύς στην καταγωγή. Έτσι λοιπόν, άρχισε η ιστορία αυτού του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνος. Και όλα αυτά οφείλονται βέβαια στην οικογένεια Βλαχογιάννη, η οποία, όπως είπα, ήταν μια πατριαρχική οικογένεια της Βέρειας, η οποία με πολύ χαρά και με έτσι ενθουσιασμό προσέφεραν το σπίτι τους προκειμένου να γίνει ένα σπίτι που θα θυμίζει σε όλους τους αγώνες των Μακεδόνων, ιδιαίτερα των κατοίκων της Ιμαθίας. Το λόγο βέβαια θα τον πάρει ο κύριος Βλαχογιάννης και μετά θα σας ξαναγήσουν τόσο ο κύριος Τόντος, διότι μετά από χρόνια, όταν εντάξαμε σε ένα άλλο πρόγραμμα την εκκλησιαστική τέχνη, αποφασίστη να μεταφερθεί το μουσείο με τα εκκλησιαστικά εκθέματα στο μοναστήρι της Παναγίας Δωρά, διότι να έχουμε ένα μεγαλύτερο χώρο, διότι δόξα τω Θεώ η Μητρόπολη μας έχει πολλά εκθέματα από εικόνες, από χειρόγραφα, από σκεύη, ιστορικά, πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν τώρα βρίσκονται σε ένα πρόγραμμα και ετοιμάζεται το μουσείο εκεί. Έμεινε ο δεύτερος όροφος κενός και έπρεπε να τον εξοπλίσουμε και εκείνον. Έτσι βρέθηκε η έκθεση και τα εκθέματα τα ωραία του κυρίου Ντόντου, αντιπροσωπεύουν τροποντινά στρατιωτικά εκθέματα, τα οποία θα τα δείτε και θα σας τα εξηγήσει ο κύριος Ντόντος. Και έτσι σήμερα το μουσείο μας είναι Μουσείο Μακεδονικού Αγώνος και μετέχει και η έκθεση αυτή του κυρίου Κανέλου Ντόντου, που είναι, θα έλεγα, η μοναδική στον ελλαδικό χώρο τόσο εξοπλισμένη.
η τιμή βέβαια ανήκει στον πατέρα μου και τους θείους μου. Αυτοί κάνουν τη δωρεά. Αλλά εγώ έχω αγαπήσει τον χώρο αυτό, διότι εδώ γεννήθηκα. Είναι ευχής έργων ότι στην πορεία βρέθηκε ο κύριος Κανέλλον Δόντος, διότι δεν υπήρχαν πολλά εκθέματα. Βρέθηκε ο κύριος Κανέλλον Δόντος, λοιπόν, ο οποίος με τη φοβερή του συλλογή κατάφερε και έκανε ένα μουσείο πραγματικά μακεδονικού αγώνα, ό,τι πιο καλύτερο μπορούσε να γίνει. Τον παρακολουθώ από κοντά, πραγματικά βλέπω ότι συνεχώς αυξάνονται τα εκθέματα, κάθε τόσο βλέπω κάτι καινούριο. Αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και πραγματικά ό,τι και να πω είναι λίγο μπροστά σε αυτά που θα δείτε σε λίγο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο κ. Νικόλτσος είναι ειδικός, θα έλεγα. Είναι στο μουσείο, ήταν στο μουσείο. Είναι και απόστρατος αξιωματικός συνάδελφος και τρομερός συλλέκτης, από τους καλύτερους συλλέκτες στην Ελλάδα. Ήμουν 15 χρόνια διευθυντής στο Ίδρυμα του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα, αλλά είμαι και συλλέκτης, όπως είπε ο κ. Δόντος. Γνωρίζω το θέμα των μουσείων πάρα πολύ καλά, καθώς έχω φτιάξει όλα τα στρατιωτικά μουσεία της Ελλάδας και πολλά ιδιωτικά μουσεία. Εδώ πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στους τρεις που βρίσκονται εκ δεξιών μου, διότι για να γίνει ένα μουσείο χρειάζεται, όπως λένε οι αρχιτέκτονες, πρώτα το κέλυφος. Χρειάζεται ο χώρος μέσα στον οποίο θα στεγαστεί. Αυτό το οφείλουμε στην οικογένεια Βλαχογιάννη που έκανε αυτή τη δωρεά. Αλλά δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ένα κτίριο, έπρεπε να ανακατασκευαστεί, έπρεπε να δημιουργηθούν οι ανάλογες υποδομές για να μπορέσει να στεγαστεί το μουσείο και βέβαια να μπει και η ψυχή αυτού που ήθελε να καθοδηγήσει το μουσείο προς κάποια πλευρά. Αυτό το ρόλο ανέλαβε η Ιερά Μητρόπολη και συγκεκριμένα ο Σεβασμιότατος, που όπως βλέπετε το έφτασε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, εξαιρετικό. Αμέσως μετά, όταν δημιουργήθηκε η ανάγκη συμπλήρωση των κοιμηλίων, εκεί χρησιμοποιήθηκε μία αρχή που στην Ελλάδα δύσκολα υπάρχει, δηλαδή ενώ σε άλλα μουσεία όπως το Μουσείο του Ορσέ στο Παρίσι διαθέτουν το χώρο και παίρνουν συλλογές, ιδιωτικές συλλογές, οι οποίες μέχρι τώρα ήταν αποθηκευμένες και εκτίθενται για πολλά χρόνια στους χώρους του μουσείου, στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Μόνο στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το FES σχέδιο εφαρμόστηκε από την Μητρόπολη με την στέγαση της συλλογής του κυρίου Ντόντου Κανέλλου, που αναφέρεται στην νεότερη ελληνική ιστορία και όχι μόνο στην ελληνική. Το έξυπνο της όλης υπόθεσης ήταν το ότι διευρύνθηκε το ενδιαφέρον των επισκεπτών του μουσείου, γιατί όσο πιο πολύ συμπυκνώνει στην ιστορική περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, γνωρίζουμε ότι είναι 4 χρόνια, άντε να την πάμε 30 χρόνια, πηγαίνοντας και λίγο πιο πίσω, μέχρι τους Βαλκανικούς, το πολύ πολύ. Εδώ δόθηκε η ευκαιρία να επεκταθεί αυτή η ιστορική περίοδος και να μπορούμε να βλέπουμε κοιμήλια από όλη την νεότερη ελληνική ιστορία, αλλά και κοιμήλια ξένων στρατών που έδρασαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό οφείλεται βέβαια στο ασίγαστο πάθος του συλλέκτη του κυρίου Ντόντου Κανέλλου. Πραγματικά το μουσείο κάθε φορά που το επισκέπτομαι το βλέπω καλύτερο, πιο εμπλουτισμένο. Αυτή είναι και η διαφορά, αν θέλετε, του συλλέκτη. Ένα κρατικό μουσείο δύσκολα εμπλουτίζεται, αλλά ο συλλέκτης έχει ασίγαστο πάθος και συνεχώς προσπαθεί να βρει διάφορα κομμάτια για να συμπληρώσει το puzzle της συλλογής του. Έτσι λοιπόν συνεχώς μπαίνουν καινούργια αντικείμενα, μπαίνουν καινούργιες ιδέες και φτάσαμε σε ένα σημείο πια που δεν έχουμε πού να τα βάλουμε. Έχουμε μαζέψει κάτω στο πόδι για άλλο ένα μουσείο υλικό. Βέβαια, εντάξει, δυστυχώς τα μουσεία είναι καταδικασμένα να έχουν στις αποθήκες τους περισσότερα κοιμήλια από όσα έχουν στις προθήκες τους. Αυτά τα αφήνουμε για τους αρχαιολόγους του μέλλοντος, όταν από κάποιο σεισμό όλα θα πέσουν, κάποιοι θα τα ανακαλύψουν στα υπόγεια. Αυτό τουλάχιστον μου είπανε στο αρχαιολογικό μουσείο, όπου τα εκθέματα είναι τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα αυτά που είναι αποθηκευμένα από αυτά που είναι εκτεθειμένα. Έτσι λοιπόν είναι κάτι που συμβαίνει, δυστυχώς συμβαίνει. Εγώ αυτά είχα να πω. Αν θέλει κάποιος μετά να ρωτήσει κάτι ειδικότερο, με πολύ χαρά. Θέλω να τους συγχαρώ όλους για αυτή την προσπάθεια, την θαυμάσια προσπάθεια και βέβαια να ευχαριστήσω εσάς που είστε σήμερα εδώ για να μας ακούσετε.
Εγώ δεν θα πω πολλά λόγια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Σεβασμιότατο που μου εμπιστεύτηκε το χώρο να βάλω τη συλλογή μέσα, η οποία συλλογή περιλαμβάνει εκθέματα από την ιστορία μας, από το Μακεδονικό Αγώνα μέχρι τη μεταπολίτευση. Πιστεύω ότι με τη μια ξενάγηση που θα κάνουμε και θα δείτε, θα είναι και ο λόγος ο οποίος σας καλέσαμε για να επιβεβαιώσουμε το γεγονός ότι εδώ μέσα φυλάμε όλοι Θερμοπύλες. Φυλάμε την ελληνική ιστορία για να μπορούμε να τη μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενιές. Σας ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, στην τελευταία συνέντευξη που είχαμε την τιμή να μας παρακολουθήσετε, όπως αν θυμίστε, μας είχατε πει ότι το συγκεκριμένο μουσείο, λόγω των εκείνων των εξελίξεων που υπήρχαν, τελεί υπό καθεστώς ιδιότυπης λειτουργίας. Ήρθησαν οι λόγοι... Ασφαλώς. Απλώς ήταν η περίοδος καλοκαιριού και έπρεπε να ανασυντάξουμε κάποια πράγματα, τα οποία είναι τακτοποιημένα και τώρα βεβαίως είναι στη διάθεση του κοινού του μουσείου. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και αυτή την ενημέρωση, προκειμένου να ξέρουν και ο κόσμος ότι και το μουσείο λειτουργεί, αλλά και το τι θα συναντήσει εδώ μέσα. Αν κάποιος θέλει κάποια άλλη ερώτηση στη διάθεσή σου ή στη συνέχεια με τα όσα θα δείτε θα μπορέσετε και να... Πάνω. Ναι, και πάνω βεβαίως θα πάνω. Πάνω είναι ο μεγαλύτερος όγκος των εκθεμάτων. Βεβαίως. Απλά αν θέλετε εγώ έχω την καλή διάθεση να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια ξενάγηση όπως κάνουμε στα σχολεία, στα γκρουπ, στους επισκέπτες. Ξεκινήστε από την είσοδο. Κύριε Ρόντο, ήθελα να ρωτήσω κάτι σε εσάς. Επειδή όλος ο τόρος εκείνος είχε γίνει όχι από τα εκθέματα αλλά από το επικοινωνιακό μέρος του μουσείου, της δικής σας έκθεσης, μάλλον όχι του μουσείου, να είμαστε ακριβολόγοι, της δικής σας έκθεσης. Όπως στο Facebook συγκεκριμένα, χρησιμοποίησατε κάποιους λεκτικούς όρους ή αν θέλετε και κάποιους πολιτικούς και άλλους όρους, οι οποίοι δημιούργησαν τις αντιδράσεις. Συνεχίζετε να σπάζεστε αυτόν τον τρόπο διατύπωσης παρουσίας των εκθεμάτων σας. Εγώ διατυπώνω τα εκθέματα της προσωπικής μου συλλογής, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το μουσείο. Αυτό, εντάξει. Εγώ τώρα εκφέρω ορολογία η οποία συνάδει με την περίοδο εκείνη και είναι καθόλου ανώμημη. Ευχαριστώ. Και για να τελειώσουμε και κάτι, ένα συλλεύτης στη συλλογή του έχει εκθέματα που περιλαμβάνουν τα πάντα και τους πάντες. Εγώ δεν είδα κάποιον να πει έχει και εκθέματα π.χ. των αριστερών που υπάρχουν. Μπήκανε στην προσωπική μου ιστοσελίδα, πήραν επιδεικτικά μερικές φωτογραφίες και δημιουργήσαν έναν τόρο. Στην ουσία, ας πούμε, προσπάθησαν να ρίξουν λάσπη και το κατάφεραν. Αυτό είναι. Δεν πειράζει. Για λάσπη. Συμπαθιότατε, μιλάμε για μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Με τη συμφωνία των Πρεσπών, ξέρετε ότι ο όρος Μακεδονικός μπαίνει σε τόσο λεπτά εισαγωγικά. Τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορούμε από εδώ και πέρα να μιλάμε για μουσείο Μακεδονικού Αγώνα την επόμενη χρονιά. Η άποψη δική σας είναι σχηματισμένη και την έχετε εκφράσει πάρα πολλές φορές. Την είπα και θα την πω πάλι. Ένα κομμάτι της ιστορίας μας δεν διαγράφεται έτσι, επειδή ξέρω εγώ εκ των υστέρων γίνανε κάποιες συμφωνίες. Αυτό είναι ιστορικό το γεγονός. Και δεν μπορούμε να διαγράψουμε έναν αγώνα τον οποίο μαρτυρούν και τα εκθέματα, αλλά και οι άνθρωποι που ζήσανε αυτόν τον αγώνα. Η Μακεδονία είναι μία, είναι ελληνική όπως τη λέμε εμείς, άσχετο τι λέει ο καθένας, και τα εκθέματά μας μαρτυρούν την ιστορία, το αίμα, τους αγώνες, τους οποίους έκαναν οι προπατορές μας. Και ψευόμεθα εμείς. Αυτό κάνουμε αυτή την ώρα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε την ιστορία μας, το όνομά μας. Έτσι δεν είναι. Τη γλώσσα μας. Τώρα λένε μακεδονική γλώσσα. Πότε βγήκε η μακεδονική γλώσσα? Μία είναι η γλώσσα των Μακεδόνων. Ελληνική. Δεν υπάρχει άλλη. Είναι σλαβική. Είναι βουλγάρικη. Μην τα μπερδεύουμε. Και ο ίδιος ο Μπινιώτης, ο ειδικός περί τα τι αυτά, λέγει μακεδονική γλώσσα. Δεν υπάρχει. Είναι ένα κατασκεύασμα δικό τους να το χαίρονται. Όπως δεν μπορούν να πούν ότι και ο Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν Σλάβοι. Μακεδόνες με την έννοια τη δική τους. Ήταν Θεσσαλονικείς, στους οποίους έστειλε ο Πατριάρχης Φώτιος να τους δώσει φως και τους δώσανε φως. Τους δώσανε και γλώσσα που δεν είχαν. Και τώρα θέλω να τους παρουσιάσω ότι είναι δική τους. Λάθος είναι αυτό. Σεβόμεθα να μπουν στο ΝΑΤΟ, να μπουν στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου θέλουν να μπουν. Τίποτε όμως να μπειράξουν
που αφορά τον τόπο το δικό μας, την ιστορία μας. Νομίζω και ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός πρόσφατα... Διαμαρτυρήθηκαν και εκείνοι. Και εκείνοι που διαμαρτυρήθησαν. Το κατάλογο των Μακεδονομάχων που είναι μπροστά του Κέκη Φλόγα, θυμήθηκε το όνομα του προπάτου μου, της Κερδάγος Αντώνιος, κανονικά έχει λάθος, από την πλευρά της μητέρας μου. Ήταν εκ των προτεραιατών του Μακεδονικού Αγώνα. Κατευθείαν απεσταλμένος από τον πρέσβη των... Μα εδώ υπάρχουν προτεργάτες της Βέλγιας, εδώ, που φωτίζω, του Μακεδονικού Αγώνα. Όλα τα ονόματα. Κύριε Μητροπολίτα, ο συνεργάτης σας πριν μας είπε ότι χρησιμοποίησε κάποιους όρους οι οποίοι είναι μεν νόμιμοι, αλλά δημιουργούν, ξύνουν πληγές και χωρίζουν την κοινωνία. Όπως π.χ. κομμουνιστοσημωρίτες, να πω έτσι ένα παράδειγμα. Εσείς ως εκκλησία που είστε για να ενώνετε το λαό, το δέχεστε αυτό το πράγμα? Δεν μπερδευόμεθα σε αυτά και δεν ονομάζουμε κανέναν με οποιαδήποτε. Αυτό είναι θέμα προσωπικό του κυρίου Ντόντου. Δηλαδή, αν ο κύριος Ντόντος, ερώτημα, αν ήταν η Αχοβάς, θα το επιτρέπατε να είναι εδώ πέρα να κάνει την ξενάγεση του? Τι λες τώρα, παιδί? Όχι, ως προς τις απόψεις του καθενός, γι' αυτό το ρωτάω. Ο κύριος Ντόντος είναι πιο Έλληνας και πιο Μακεδόνας και από σένα και από μένα και από όλους. Σίγουρα, εντάξει. Λοιπόν, και το γεγονός ότι το αντικείμενό του είναι από η ιστορία. Από τη θρησκευτική πλευρά, ρώτησα εγώ. Δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία, με την Εκκλησία. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Είναι μιλάει ιστορικά και λέει τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, αν κάποια αυτή που είπε δεν θα την ξαναμπεί, και δεν λέει σπάθος. Παρουσιάζεται ιστορία χωρίς αίματα, χωρίς αιχμές, χωρίς προσβολή κανενός από αυτούς που έλαβαν μέρος από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Και μιλάω βέβαια για την βουλγαρική πλευρά, γιατί η σκοπιανή πλευρά δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Άλλωστε, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός είπε προχθές ότι πάνε να ονομάσουν τη βουλγαρική διάλεκτο που μιλάει η σκοπιανή μακεδονική γλώσσα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Εδώ μέσα λοιπόν η ιστορία παρουσιάζεται του μακεδονικού αγώνα χωρίς αιχμές εναντίον οποιοδήποτε, έτσι ακριβώς όπως την έζησαν οι Βεριώτες. Αν πάτε από την άλλη μεριά, στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα των Σκοπίων, θα δείτε ότι παρουσιάζονται οι κακοί οι Έλληνες, οι κακοί οι Σέρβοι, οι κακοί οι Βούλγαροι, οι κακοί οι Κομμουνιστές, οι καημένοι οι Μακεδόνες μέσα εισαγωγικά τι πάθανε. Είναι ένα μουσείο καθαρής προπαγάνδας, άγριας προπαγάνδας, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το μουσείο. Και καλό θα είναι να μην πιάνουμε μια-δυο λέξεις και καθόμαστε πάνω σε αυτά για να βάλουμε μαύρες πινελές σε αυτή την προσπάθεια. Καλό είναι βέβαια να επισημαίνονται κάποια σημεία τα οποία πιθανόν να ενοχλούν κάποιους ανθρώπους και να διορθώνονται. Αλλά είναι κρίμα μετά από τέτοια δουλειά που έχει γίνει σε αυτόν τον χώρο να καθόμαστε σε μια-δυο λέξεις και να χάνουμε την ουσία. Που η ουσία είναι ο σωστός και εκπαιδευτικός τρόπος παρουσίασης της ιστορίας του Μακεδονικού Αγώνα. Μάλιστα. Είναι εδώ. Το ισόγειο έχει εκθέματα, όπως καταλάβετε, του Μακεδονικού Αγώνα μέχρι την περίοδο του 1922. Όλες οι βιτρίνες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά σας έχουν πρωτότυπες καρποστάλ Μακεδονομάχων και βιβλία σπάνια, τα οποία είναι ανέκδοτα και αφορούν τον Μακεδονικό Αγώνα. Στο κέντρο έχουμε στολή ενός υπολογαγού του 1917-22. Είναι στολή γαλλικού τύπου. Λέγεται γαλλικού τύπου διότι έκλεινε ο λαιμός, όπως βλέπετε, σαν τζουγκάνος, με το γαλλικό πηδίκιο το τύπου Κεπί, που φοράει σήμερα μόνο η Σχολή Ευελπίδων και η ΣΜΗ. Φορούσε κοιλώτα επικού, διότι άπαντες οι αξιωματικοί είχαν άλογα τότε, με δερμάτινες περικλινίδες και τα ημιάρβυλα. Αυτό που είναι υπολογαγός και τα κόκκινα επιράματα δείχνουν ότι ανήκει στο πεζικό. Η σπάθα είναι από τα μοντέλα του 1886, είναι από τα σπάνια εκθέματα, και επειδή οι αξιωματικοί τότε θεωρούσαν μεγάλη τιμή να έχουν ξύφος, γι' αυτό και το ξύφος από την αριστερή μεριά γράφει πάνω να μην είστε περιπάτης, δηλαδή να μην είστε την πατρίδα. Η δε χειρολαβή του ξύφους έχει πάνω σκαλιστό το θηρεό του βασιλικού οίκου. Εδώ έχουμε την κορνίζα του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, ένας από τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα που γνωρίζετε. Αυτό που δεν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος είναι τι αυτή η φωτογραφία υπάρχει, ξέρετε, η πραγματική φωτογραφία στα βιβλία, στο ίντερνετ, παντού. Όταν ανεβαίνει ο Παύλος ο Μελάς για τρίτη φορά να οργανώσει το Μακεδονικό Αγώνα, σταματάει στη Λάρισα. Εκεί ήταν τα σύνορα της Ελλάδος. Εκεί πέρα έχει τη στολή μέσα στην τσάντα του.
του λέει ένας από τους συμπολεμιστές του, «Παύλο, έχεις τη στολή να τη φορέσεις να σε βγάλω φωτογραφία?» Τη φοράει, γι' αυτό και βλέπει τη φωτογραφία, η ολόσωμη είναι και στημένη στα βιβλία. Τη βγάζει τη φωτογραφία τον Αύγουστο του 1904, τον Οκτώβριο σκοτώθηκε. Δηλαδή, η επίσημη τελευταία φωτογραφία του Παύλου Μελά είναι αυτή εδώ πέρα και έχει ιδιαίτερη σημασία. Μάλιστα, προσέφερε τα πάντα, οργάνωνε τους Μακεδόνες, είναι γνωστή η ιστορία του. Τα λέω πολύ σύντομα γιατί με είπατε εσείς, έτσι. Εδώ είναι η οικογένεια Βλαχογιάννη, η οικογένεια που δόρισε το οίκημα για να υπάρχει σήμερα η συλλογή και τα εκθέματα του μουσείου. Ο δε κύριος Βλαχογιάννης που σας μίλησε είναι ο πατέρας του εδώ, ο Αντώνιος Βλαχογιάννης, είναι ο πατέρας του αυτός. Έτσι. Στη βιτρίνα απέναντί σας έχουμε μερικά εκθέματα οπλισμού, τα οποία αυτά που αξίζει να σας πω πολύ σύντομα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι το εξής. Η Ξυφολόχη ανήκει στον Γκούντι. Είναι γνωστός Ναουσαίος πολίτης που είχαν τα εργοστάσια με τις κουβέρτες, θα ξέρετε. Το 1922 πολεμούσε στο Αφιό Καραχισάρ. Είχε αυτή την Ξυφολόχη εδώ στη μέση του. Κατά την επίθεση δέχτηκε σφαίρα από Τούρκο στρατιώτη και η σφαίρα έκατσε πάνω στη λαβή, βλέπετε. Και έκτοτε κρατούσε αυτή την Ξυφολόχη ως φυλακτό μέχρι να πεθάνει. Τώρα όλα τα αντικείμενα έχουν μια ιστορία. Δεν σας τη λέω, ναι, για να μην σας κουράζω. Εδώ έχουμε ονόματα βεριωτών οι οποίοι προσέφεραν κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Βέβαια, επίσημα οι βεριώτες που είναι καταγεγραμμένοι είναι 400 άτομα περίπου στο Μακεδονικό Αγώνα. Εδώ έχουμε πάλι αυτούς που έχουν αναγνωριστεί επίσημα με διπλώματα από την ελληνική πολιτεία. Δεξιά σας έχουμε στολές δύο ευζώνων, η χειμερινή στολή, Ντουναμάς, και η θερινή στολή. Πολύ γρήγορα, το κόκκινο φάριο συμβολίζει το αίμα που έχουν ρίξει οι Έλληνες στρατιώτες στον πόλεμο, η φούντα τους ενωμένους Έλληνες, ότι είναι πάντα ενωμένοι, και το περπάτημα που χτυπάνε τα καρφιά κάτω στο πάτωμα, στο έδαφος, με μεγάλη δύναμη, είναι για να λένε στους νεκρούς μας ότι εμείς είμαστε εδώ και θα φυλάμε για σας την πατρίδα. Σαλπιχτής Εύζωνας των Βαλκανικών Αγώνων. Στολή Μακεδονομάχου και δύο στολές του Ερυθρού Σταυρού της Βεριώτισσας της Καλεντερίδου, η οποία Βεριώτισσα αυτή δεν παντρεύτηκε ποτέ στη ζωή της και αφιέρωσε όλη τη ζωή της στο να περιθάλπτει αρρώστους και τραυματίες. Η άσπρη στολή τη φορούσε εν υπηρεσία στα νοσοκομεία και την μπλε στολή τη φορούσε όταν ήταν σε επίσημες δεξιώσεις τελετές. Πάμε στο δωμάτιο δίπλα. Είμαστε εκεί να έχουμε και τα δύο. Ανάγκη στο έκανε. Μεγάλη στολή από εδώ. Εντάξει. Να έχουμε και εσένα και το έκανε. Εδώ έχουμε φωτογραφία. Πάμε τώρα. Εδώ έχουμε φωτογραφία της Βέρειας του 1908. Είμαστε υποδομανική κατοχή. Να φανταστείτε ότι τα παλιά δικαστήρια φαίνονται εδώ για να προσανατολιστούμε. Εδώ πέρα βλέπετε η πλατεία ρολογιού με το ρολόι το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Έτσι. Και εδώ πέρα αυτός ο δρόμος είναι που ανέβαινε πάνω για το Β' Σώμα στρατού. Για να καταλάβετε τώρα, πίσω βλέπετε τα τουρκικά οχήματα, γιατί πίσω από εδώ είναι σημερινή λέσχη αξιωματικών που ήταν τότε οι τουρκικές φυλακές. Εντάξει. Και η φωτογραφία είναι τραβηγμένη πάνω από το γυροκομείο, όπως υπάρχει. Σε αυτή τη βιτρίνα έχουμε τα διαμετρήματα όλων των φυσικείων του ελληνικού στρατού από το 1880 έως σήμερα που χρησιμοποιήθηκαν. Εδώ έχουμε την αραβίδα που είχαν και οι Βουλγαροί Κομιτατζίδες και οι Έλληνες Μακεδονομάχοι. Είναι το Μάλιχερ. Οι σφαίρες τους. Εδώ έχουμε τρία περίστροφα, τα οποία λέγονται περίστροφα του χαρτοπαίχτη, διότι αν παρατηρήσετε, οι σκανδάλες είναι σπαστές και οι Μακεδονομάχοι κρύβαν αυτά τα περίστροφα κάτω από το μανίκι ή στην κάλτσα. Και τα βγάζανε ξαφνικά. Ο όρος χαρτοπαίχτη έχει βγει από την Άγρια Δύση που τα κρύβαν οι χαρτοπαίχτες, τα παίζανε χαρτιά. Αλλά οι Μακεδονομάχοι τα είχαν αυτά τα όπλα. Εδώ πέρα έχουμε τα δύο μετάλλια που πήρανε στο Μακεδονικό Αγώνα με την πράσινη γραμμή και το κόκκινο με το ελληνοτουρκικό. Και τα δύο μετάλλια που έδωσε ο Όθων στους αγωνιστές του 1821. Όλα τα βιβλία που βλέπετε εδώ έχουμε ξένες εκδόσεις από τη Γαλλία και από άλλα κράτη που λένε για το Μακεδονικό Αγώνα. Επίσης, εδώ πέρα έχουμε από τη Σπινελόπης Δέλτα το βιβλίο «Όλη την ιστορία». Πώς πολέμησε ο Άγρας, πώς βρήκε τον ηρωικό θάνατο και κάτω. Τα μυστικά του πάρου του είναι από εκείνη. Πίσω σας έχουμε μία βιτρίνα πάλι, η οποία έχει διάφορα εκθέματα. Μερικά από τα πιο είναι οι πρώτες κοκακόλες που βγήκαν το 1890, έτσι, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν πολύ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις φέρανε οι Αμερικάνοι κυρίως, και όμως ίσως γνωρίζετε ότι η κοκακόλα ξεκίνησε ως φάρμακο. Πήγε στην Αμερική κάποιος, ζήτησε ένα φάρμακο,
το έφτιαξε ο φαρμακοποιός, δεν θα το πάρει ο πελάτης, το έβαλε στο ψυγείο, την άλλη μέρα το έβγαλε ο φαρμακοποιός, το ήπιε και του άρεσε. Και έτσι βγήκε η Coca-Cola. Εντάξει. Εδώ έχουμε τη σπάθα του υπηκού, τούρκικη, με την μισένο και τα γράμματα, ξυφολόχες, τούρκικες, χειροβοβίδες βουλγάρικες που ρίχνανε στους Έλληνες και διάφορες ξυφολόχες, γαλλικοί, Βρετανών κτλ. Και αντισφυξιογόνα μάσκα που είχαν και τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα. Εδώ έχουμε στολή ένα αξιωματικού αντιφασιστή του 12-17. Φοράει τη γαλλικού τύπου στολή, τα μετάλλια, το πολεμικό σταυρό και το διακλαδικό, το διαβαλκανικό, το κράνος Αντριάν, το γαλλικό που λέμε, η σπάθα υπηκού. Έτσι. Εδώ πίσω έχουμε, για να βλέπουν και κυρίως οι μικροί μαθητές, μια ομάδα μακεδονομάχων. Συγκεκριμένα είναι του καπετάν Γαρέφη, τον βλέπουμε εδώ πέρα, ο οποίος σκοτώθηκε το 1904. Η πρωτότυπη φωτογραφία είναι ως έκθεμα μπροστά στη βιτρίνα. Εδώ τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι επειδή η φωτογραφία είναι στημένη, όλοι οι μακεδονομάχοι βγάζουν αυτή την περηφάνεια, όλοι επιδεικνύουν με καμάρι τα όπλα τους, όλοι στο καπέλο έχουν το σταυρό, αλλά ο αρχηγός έχει το δικέφαλο αιτό του Βυζαντίου. Όλοι επιδεικνύουν τα μαχαίρια, ο άλλος επιδεικνύει το παγούρι, ό,τι πολυτιμότερο έχει να επιδείξει. Βλέπουμε ότι είναι από όλες τις ηλικίες, βλέπετε ένα πιτσιρικά, βλέπετε από όλες τις κοινωνικά στρώματα, βλέπετε εδώ είναι άγριος, εδώ βλέπετε τα πρόσωπά τους, επειδή δείχνουν ότι οι μακεδονομάχοι αποτελούνταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Απέναντι εδώ έχουμε εκθέματα του μακεδονομάχου, του Αντώνη του Σουλιώτη. Αυτές ήταν οι σπάθες του, τα μαχαίρια του και το όπλο του. Αυτό που έχουμε μαρτυρία είναι ότι αυτά τα δύο τα μαχαίρια ο Σουλιώτης τα πήρε από δύο Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι αυτοί κάθε Έλληνα που σκοτώνανε βάζανε και μια χαρακιά πάνω στο μαχαίρι. Ο Σουλιώτης, αφού σκότωσε τους δύο Τούρκους, λύανε τα δύο τα μαχαίρια και τα κράτησε. Είναι καταγεγραμμένο αυτό. Εδώ πίσω έχουμε πάλι εκθέματα του Μακεδονικού Αγώνα μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφέρουμε είναι το ρολόι του Γερμανού Καραβαγγέλη. Έτσι, το έχουμε εδώ πέρα ως έκθεμα. Και έχουμε επίσης και αυτό εδώ πέρα το καριοφύλλο, να το πούμε έτσι, εμπροστογεμές, το οποίο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον αποκλεισμό του Μεσολογγιού. Αυτό βρέθηκε σε ένα σπίτι στη Βέρεια που έκανε ανακαίνιση μέσα στη σκεπή. Είναι όλο ξύλινο και το μόνο μεταλλικά μέρη είναι ο μηχανισμός πυροδοτήσεως και η σκανδάλη. Είναι αιγυπτιακής κατασκευής. Και πίσω σας έχουμε τη στολή ενός Μακεδονομάχου. Ιταλικό. Ελλάδος με τα πρωτοσέλιδα. Εδώ έχουμε τη στολή ενός Αμερικάνου πεζοναύτη της δεκαετίας του 40-50, στολή εξόδου. Στολή Ιταλού Λοκαγκού που ήταν στα Δωδεκάνησα, γι' αυτό και αριστερά φέρει το έμβλημα των Δωδεκανήσων. Βρετανός αξιωματικός στα υποβρύχια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και Αυστραλός στρατιώτης στη Βόρεια Αφρική. Εδώ έχουμε τη στολή Ιταλού. Ανεβείτε να δούμε. Εγώ πάω γρήγορα επειδή μου είπατε εσείς. Εδώ έχουμε τη στολή Ιπταμένου Χειριστή του 1970 του κυρίου Κοντορεπανίδη, είναι συγκεκριμένα, που έκανε και αναγκαστική προσγείωση πριν μερικά χρόνια με τον αρχηγό του ΓΕΣ. Είναι του 70, φέρει το ατομικό γυλαίκο επιβίωσης κάτω της μασκάλης στο σωσίβιο και το ατομικό πιστόλι για αυτοπροστασία. Και η στολή σύγχρονου πιλότου σημερινού μαχητικού αεροσκάφους. Εδώ έχουμε στολές που ανήκουν σε υπαρκτά πρόσωπα. Είναι η στολή του στρατηγού του Σταματόπουλου, η χλένη που φορούσαν οι αξιωματικοί, η οποία χλένη, σύμφωνα με τα βρετανικά πρότυπα, έπρεπε να είναι εδώ κόκκινη για να ξεχωρίζει ότι είναι ο στρατηγός, μέχρι και η κόκκινη γραμμή στο οπιλίκιο. Η στολή υπαρθμών 8 του ιερολοχήτη του Λέτα, που πολέμησε τον Ιερό Λόχο, του ταξία που εδώ πέρα έχουμε του αντιστρατήγου του Λάβρου, του υπηκού του 1940 και του Σταματόπουλου, η θερινή στολή. Έτσι. Πίσω σας υπάρχουν βιτρίνες που έχουν εθνόσημα και εμβλήματα όλων των περιόδων, τα οποία σε ταχτά χρονικά διαστήματα ανανεώνονται, καλύπτουν όλες τις χρονικές περιόδους.
Εδώ έχουμε μετάλλια διαφόρων που μας τα έχουν δώσει. Αυτός είναι Ελασίτης Βεριώτης, στον Ελλάς Αντάρτης, του οποίου η οικογένειά του μας έδωσε τα μετάλλια του, να τα έχουμε εδώ πέρα. Γιατί μερικοί μας έχουν πει, αλλά τέλος πάντων. Εδώ έχουμε οπλισμό που χρησιμοποίησε ο ελληνικός στρατός. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, ποιο είναι? Αυτό εδώ το πιστόλι, οι Αντάρτες το 1942 σκοτώσανε στο κέντρο που είναι έξω από τη Βέρεια, ανεβαίνοντας που πάμε για... όχι τα Πλατάνια, όχι, πιο πάνω, πιο ψηλά, στις Φλαμουργές. Το 1942 οι Αντάρτες σκοτώσανε Ιταλούς. Ένα παιδάκι τότε 7 χρονών, που γράφουμε το όνομά του Χατζηστράτογλου, πήγε και πήρε αυτό το πιστόλι από το σκοτωμένο Ιταλό. Και μας το έφερε και το έχουμε εδώ σε έφθαμα. Δηλαδή έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιστορία. Όπως και αυτό εδώ το μαχαίρι, το πήρε από Γερμανό αλεξιπτιστή, σκοτωμένο μετά τη μάχη της Κρήτης. Και γράφει πάνω τα στοιχεία του αυτός που τα πήρε. Ερχόμαστε εδώ μέσα. Εδώ επισκέπτης καταρχήν μπορεί να δει όλα τα χαρτονομίσματα που χρησιμοποίησε παλαιότερα το ελληνικό κράτος, έτσι. Πήγε, ας πούμε, τα μικρά παιδάκια, τους λέω και διαβάζουν 200 εκατομμύρια, λένε τρελό ποσό. Αλλά 200 εκατομμύρια έπαιρνε σε ένα ψωμί, δεν είχε καμιά αξία. Εδώ έχει πηλίκια και καπέλα ξένων κρατών, τα οποία σε ταχτά χρονικά διαστήματα να ξέρετε ότι ανανεώνονται. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτά εδώ πέρα τα δύο περιβραχιόνια τα εβραϊκά, τα οποία μου τα έδωσε το ζευγάρι που βλέπετε εδώ όταν ήμουν στη Ρόδο, οι οποίοι αναγκαστικά τα φορούσαν και μου τα κάναν δωρεά οι ίδιοι και να τα έχω εδώ μέσα στο μουσείο. Τώρα εδώ πέρα μπορείτε να δείτε, π.χ. καπέλα της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, είναι αυτά εδώ πέρα που καταργήθηκαν, της Ρωσίας, αξιωματικού υπαξιωματικού επικομμουνισμού και όπως είναι σήμερα, έτσι, του πολεμικού ναυτικού επικομμουνισμού κτλ. Ρώσου πιλότου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή είναι εκθέματα τα οποία, ας πούμε, αν θα έρθείτε σε 6 μήνες θα τα δείτε τελώς διαφορετικά. Στολές. Εδώ να σας δείξω και ένα άλλο αξιογραφό, θα εκπλαγείτε. Ένας Βεριώτης αξιωματικός, ο οποίος πολεμούσε επί 9 χρόνια και όμως για να πάει στο δημόσιο έπρεπε να πάρει βεβαίως εθνικό φρονημάτων. Αυτή τη βεβαίωσε. Αυτός είναι από τους πιο ολίγλωστους Βεριώτες, ο οποίος ήταν και είχε φτιάξει και το σύλλογο στη Θεσσαλονίκη, Αθλητικό Σύλλογο Αετός, υπάρχει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, εδώ οι στολές είναι μια εξέλιξη των στολών, για όσους έρχονται, γιατί έρχονται εδώ πέρα διάφοροι φοιτητές, κάνουν μαθήματα για πανεπιστήμιο, ιστορία κτλ. Μπορούν να δουν την εξέλιξη της στολής. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες, απλά να σας πω ότι το πρώτο εθνόσημο των τεθωρακισμένων του 1945 είναι αυτό, και μετά έρχεται το εθνόσημο αυτό. Και πάει η εξέλιξη στις βιτρίνες, έχω όλη τη σειρά των εθνόσημων από το 1973, 1971, όλα τα πάντα. Στολές Ιταλικές. Η στολή της Μεραχίας Τζούλιας. Αυτή η στολή την οποία τη φορούσαν οι Μελανοχίτονες, του λέγανε Μελανοχίτονες γιατί το χιτόνι ήταν στο Μελανί χιτόνιο και ο κοκορόφτερος διότι είχαν το φτερό πάνω. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η οικογένεια Βάρσου που είναι στη Κηφισιά, οι γνωστοί ζαχαροπλάστες και δήμαρχοι, μου κάναν δωρεά τα υλικά που είχε πάρει ο γιος τους. Π.χ. εδώ γράφει η χειροβομβίδα Τζέρι Άντο, το πήρα από Ιταλό εχμάλωτο, βάζα μέσα τα τσιγάρα. Του πήρανε το δαχτυλίδι με το κεφάλι του Μουσολίνη πάνω. Έτσι. Είναι δηλαδή μερικά και το κουτί που γράφαν σίγκαρετς πάνω και τα βάζω τα τσιγάρα μέσα. Ερχόμαστε σε αυτή εδώ τη βιτρίνα τώρα, εδώ σε αυτό το χώρο. Εδώ έχουμε Βεριώτες που σκοτώθηκαν το 1940 με τα ογόματά τους και ορισμένων υπάρχουν και τα πιστοποιητικά θανάτου δίπλα τους. Βέβαια οι Βεριώτες που σκοτώθηκαν το 1940 υπολογίζονται γύρω στα 41 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε τη στολή του 1940, την ελληνική. Και εδώ είναι για το Μάλιχερ που λέγαμε το τυφέκιο, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικά για τον ελληνικό στρατό, το οποίο έχει τη σφραγίδα εδώ της ελληνικής δημοκρατίας, επειδή παραγγέλθηκαν από τον Μπάκαλο και εδώ πάνω σκαλισμένο τον Άι Γιώργη, προστάτη του πεζικού. Εδώ έχουμε τη στολή Βρετανού Αλεξιπτιστή Κομμάντος και δίπλα τη στολή του Γερμανού. Δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης να δει πώς ήταν τότε οι αντιμαχόμενοι μεταξύ τους και τι στολές φορούσαν. Βέβαια όλα τα διακριτικά έχουν μια ιστορία. Π.χ. ο Βρετανός αξιωματικός, βλέπετε η επωνυμία είναι Πίγασος από την ελληνική μυθολογία, η οποία αυτή η ειδική μεραρχία υπάρχει μέχρι σήμερα. Πίσω σας εδώ
είναι Γερμανοί στρατιώτες οι οποίοι σκοτώθηκαν στην Ελλάδα. Και μπορείτε να δείτε ότι πίσω σε κάθε επινημόσυνο έγγραφο, γιατί οι Γερμανοί οικογένειες, όταν πέθανε κάποιος, ενημερώναν τους οικείους με αυτό το χαρτάκι. Γράφει το όνομά του, την ηλικία του, πού σκοτώθηκε στην Ελλάδα και πόσο χρονών ήταν. Δηλαδή, βλέπει ο ένας τους Γερμανούς σκοτωμένους και από εδώ βλέπει τους Έλληνες. Έτσι. Στο κέντρο έχουν τη στολή ενός αντισταγματάρχη της χωροφυλακής. Αυτή εδώ η στολή. Δεξιά σας έχουμε στολή αγγελιοφόρου μοτοσυκλετιστή Βρετανό, την οποία φορούσαν και οι Έλληνες. Στολή ιερολοχήτη στη Βόρειο Αφρική. Στολή θερινή. Και χλένες που φορούσαν και οι Έλληνες και οι Βρετανοί, οι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί. Ερχόμαστε σε αυτό το δωμάτιο. Εδώ έχουμε βάλει εκθέματα που αφορούν τις στρατιωτικές σχολές. Σχολή Ευελπίδων, ΣΑΣ, ΣΜΗ και η ΣΜΗ παλιά. Και εδώ υπάρχουν βέβαια και παλιά ξυφίδια που είχαν η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων κτλ. Εδώ έχουμε ένα όργανο Θεοδόλου που λέγεται Μετρούς Αποστάσεις κτλ. Στολές της σχολής Ικάρων και στολές της δεκαετίας του 60-50 της πολεμικής αεροπορίας. Έτσι, εδώ πέρα. Στολές του πολεμικού ναυτικού, με ιδιαίτερη αξία η κεντρική, η οποία φορούσαν οι Έλληνες στα υποβρύχια το 1940. Γι' αυτό και αυτή η στολή, αν δείτε, ταιριάζει με του στρατού ξηράς. Δηλαδή φορούσαν τη στολή την Μπαλτρές, τη βρετανικού τύπου. Βέβαια, κάποια άλλη στιγμή που θα έχετε χρόνο και θα έρθετε, θα σας κάνω ανάλυση, γιατί το κάθε διακριτικό και η κάθε στολή έχει μια ιδιαιτερότητα πάνω. Ταιριάζουμε πολύ γρήγορα για εσάς, γι' αυτό. Εδώ έχουμε, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε το Παπανικολίου, έτσι, το πρωτοσέλιδο. Εδώ μπαίνουμε σε αυτό το χώρο. Θα δούμε από εδώ πρώτα. Εδώ είναι η εξέλιξη των στολών των ειδικών δυνάμεων. Είναι η πρώτη στολή των δυνάμεων καταδρομών, η οποία στολή αυτή, άμα δείτε, έχει γίνει και πρωτοσέλι Greek Commando στο αμερικάνικο περιοδικό. Εδώ είναι στο Picture Post, το περιοδικό, και είναι με την ίδια στολή, αν δείτε. Δηλαδή, βέβαια, οι ειδικές δυνάμεις το 1947 που ιδρύθηκαν ήταν βάσει των αμερικάνικων πρότυπων. Γι' αυτό και όλη η στολή τους ήταν αμερικάνικη και δεν είχε καμία σχέση με τους Βρετανούς. Δηλαδή, οι ειδικές δυνάμεις, τα ΛΟΚ θεωρούνταν πιο επιλεκτοί και φορούσαν πάντα τα καλύτερα, έτσι. Το Πάρκα, βούνα από Αλεπού γύρω-γύρω για το υψηλό κρύο κλπ. Στολή πεζοναύτη, η οποία καταργήθηκε, φέρει πίσω το αλεξίπτωτο στατικού ημάτα και το εφεδρικό και Έλληνας καταδρομέας όπως είναι σήμερα. Η πρώτη στολή της ελληνικής στρατιωτικής αστυνομίας, η οποία ιδρύθηκε το 1945 με τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί στρατονόμοι, άμα θα δείτε, τα διακριτικά τους είναι κόκκινα. Εμείς όμως τότε, επειδή με τους αριστερούς την αντιπαλότητα, διέταξε τότε ο Πρωθυπουργός, ο Παπαδρέου, τα δικά μας θα γίνουν μπλε. Και ενώ φτιάχτηκε η στολή μας σαν τους Βρετανούς, τα δικά μας παρέμειναν μπλε. Εδώ έχουμε τη στολή ενός στρατιώτη οπλίτη του 1947-50 μέχρι το 60 με αντισφυξιογόνα μάσκα, αλλά προσέξτε το τυφέκιο με τη λόγχη πόσο μακριά είναι για να μπορεί να λοχίζει όσο μπορεί πιο γρήγορα, πιο μακριά τον εχθρό. Θερινή στολή λοχεία και θερινή στολή επιλοχεία των καταδρομών. Εδώ η βιτρίνα, οι στολές είναι αφιερωμένες στον πόλεμο της Κορέας. Η στολή μάχης που φορούσαν στον πόλεμο της Κορέας, η στολή εξόδου που φορούσαν όταν πήγαιναν στην Ιαπωνία, γιατί τους πήγαιναν χρονικά διαστήματα στην Ιαπωνία να ξεκουραστούν οι Έλληνες στρατιώτες και εκεί φορούσαν τη στολή αυτή. Στολή πιλότου και στολή χιονοδρόμου της περίοδου εκείνης. Και αυτό που έχει μια ιδιαίτερη σημασία είναι αυτή η ταμπέλα, η οποία είναι από το 38ο παράλληλο, εκεί που χωρίστηκε η Βόρεια με τη Νότια Κορέα. Έτσι. Πολύ σύντομα και μένει και ένα δωμάτιο να πάμε αριστερά, το βάθος. Εδώ έχουμε τις στολές της χωροφυλακής. Έτσι. Η στολή του 36-41, η οποία βέβαια εμένα όλη η οικογένεια μου, επειδή υπηρέτησε χωροφυλακή, οι φωτογραφίες κάτω ανήκουν στους συγγενείς μου, γιατί όλα τα εκθέματα είναι από τους συγγενείς μου. Έτσι. Είναι η στολή της χωροφυλακής, η εξέλιξη.
του 36-41, από το 45 μέχρι το 53, σχολεία Θυμπομοιράκλων, της Τροχιάς, την έχετε δει σε παλιότερες και από ελληνικές ταινίες, έτσι, αντιστρατήγου. Και πίσω σας έχουμε στολές, οι οποίες φορούσαν και φοράν βέβαια, αλλά με διαφορετικά πια διακριτικά, οι αξιωματικοί όταν πάνε σε επίσημες δεξιώσεις, γάμους κτλ. Έτσι. Η δε στολή αυτή εδώ ανήκει στην πρώτη γυναίκα διοικητή του Στρατιωτικού Νοσοκομείου της Βέρειας. Το 1971 ήταν διοικητή στη Βέρεια, στο πρώτο, εδώ έχω τη φωτογραφία της, η Μπαθρέλου, η οποία ήταν διοικητή στο Κύφνη της Βέρειας. Αυτό είναι, αυτό που ξεχάσαμε να πούμε το κυριότερο είναι ότι η είσοδος στο μουσείο είναι πάντα δωρεάν, έτσι, γιατί δεν υπάρχει είσοδος. Αυτά, κάτι άλλο δεν έχω να πω.